αναμφισβητείται ανοιχτά πλέον στη ΣΥΠΑ η προσωπικότητα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο τον στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά πλέον βλέπουν ότι είναι αρκετά ασταθής. Ενδεικτικό παράδειγμα το άρθρο του Steve Gould στο κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό Newsweek, όπου χαρακτηρίζει ευθέως τον Ζελένσκι ως διεφθαρμένο δικτάτορα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκαλύπτει όλο και περισσότερο την πραγματική του φύση. Πλέον οι αξιωματούχοι τον ΗΠΑ ανησυχούν πολύ περισσότερο για την ηγεσία της Ουκρανίας από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει βαθιά δυσπιστία μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Προέδρου Ζελένσκι. Έκλεισε όλα τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία και στη συνέχεια απαγόρευσε τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Το CBS παραδέχτηκε ότι τεράστιες ποσότητες αμερικανικής δημόσιας περιουσίας έχουν λαϊλατηθεί, παραδεχόμενο ότι μεγάλο μέρος των δισεκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας που στέλνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία δεν φτάνουν ποτέ στην πρώτη γραμμή. Έτσι, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι διανύζονται δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δεν έχει η χώρα τους για να τα στείλουν στον ακαταλόγιστο ηγέτη μιας διεφθαρμένης χώρας.